Γεια σας! Σήμερα είμαι τρισευτυχισμένη. Βρίσκομαι έξω από το γραφείο του κυρίου Βενιζέλου και μαντέψτε ποιο περιμένω. Την Τερόικα! Μόλις δω τον Mr. Blue Eyes, θα του ξεκαθαρίσω πως η σχέση μας τελείωσε. Γιατί τώρα είμαι ερωτευμένη μάλλον. Mr. Blue Eyes, I got over you. Now I am in love with Mr. Dallaras. Are you jealous? Bye bye. Αχ, ο καψερούλης, το πήρε κατάκαρδα. Πήγα στα μέρη που σε είχα πρώτο δει. Αχ, Νταλάρα. Μικρό κορίτσι. Σας αρέσει ο Νταλάρας? Ναι, σας πολύ. Σας αρέσει πολύ? Πάρα πολύ. Αχ, και εμένα, είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Θα τα κουρέψει τα ομόλογα. Θα τα κουρέψει τα ομόλογα. Δεν νομίζω. Τον Νταλάρα τον ξέρεις? Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Είναι international, πρέπει να το μάθουμε όλοι. Αυτός θα σώσει τη χώρα, το πιστεύεις? Το πιστεύω. Λέω όλα θα πάνε καλά. Α, θα πάνε καλά. Πρέπει, ναι. Θα δικαιωθούμε με τον Νταλάρα. Ναι. Ω, σούπερ. Τι καλή που είσαι. Πιστεύετε ότι η χώρα μπορεί να επιζήσει χωρίς Νταλάρα? Ποιο, τον έξω, όχι παιδάκι μου, τον δικό. Ξέρετε και τον έξω. Το δικό μας τον Νταλάρα, όχι τον έξω. Δεν σας αρέσει ο έξω? Είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του, τι να κάνω καλή μου κυρία? Τίποτε, να τον φτύσεις, κοπέλα μου. Αλήθεια μου λέτε? Να τον φτύσεις, κοπέλα μου, δεν κάνει. Είσαι μία κούκλα. Στα μπουζούκια στις ταβέρνες. Το Τζάρλες, τον ξέρετε? Α, τον Τζάρλες Νταλάρα τον ξέρω. Με έχουμε πει και καφέ μαζί, να πούμε. Σοβαρά μιλάτε? Ναι, γι' αυτό τον έχω προσκαλέσει. Είναι φιλαράκι σας? Να μας φτιάξει τα οικονομικά μας. Αχ, τον θέλω πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ κούκλος? Ναι, κούκλος. Τεκνάκι, αυτό. Πάνε στο άνθος της νιώτης του. Λέτε να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία, να τα κουρέψει τα ομόλογα. Θα τα κουρέψει, λέτε? Έτσι, ναι. Περιμένουμε. Το περιμένουμε. Βέβαια, αν τα κουρέψει. Αου, εμπρός κύριε Νταλάρα, κουρεύτε τα. Ομόλογα, ομόλογα. Μ' αρέσουν τα βρωμόλογα. Τον Νταλάρα το ξέρετε? Το ξέρω, ναι. Σας αρέσει? Καλώς είναι. Δεν είναι όμορφο άντρας? Είναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ είσαι πιο ωραία από όλες πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλημέρα. Φιλάκια. Σαν όλοι μέσα στο βοτανικό. Ο Βαγγέλης Περής μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή.